δήλωσή μας τη γιορτή του Αγίου Τρίφωνα, του προστάτη των αγροτών, και έρχονται να συνεορτάσουν μαζί μας, αλλά ταυτόχρονα να συμβάλλουν και στα όποια προβλήματα έχουμε σαν κλάδος και να συμμεριστούν τα προβλήματά μας. Να καλωσορίσω επίσης και όλον τον αγροτικό κόσμο που σήμερα γιορτάζει και έρχεται στην εκδήλωση για να τιμήσει την ημέρα, να τιμήσει τον προστάτη, αλλά και τον εαυτό του παραπάνω, γιατί και εμείς οι αγρότες πρέπει να έχουμε μία μέρα γιορτινή όπως έχει όλος ο κόσμος. Θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Αν και κάποιος προηγουμένως μου είπε ότι φέτος μην εύχεσαι καλή χρονιά, γιατί τόσα χρόνια που εύχεσαι δεν πάμε καλά. Λοιπόν, παρόλα αυτά εγώ θα ευχηθώ καλή χρονιά. Όντως βιώνουμε δύσκολους καιρούς, δύσκολες καταστάσεις. Σαν κράτος και όχι σαν αγρότες, αλλά σε επέκταση αυτό έχει αντίκτυπο και σε εμάς τους αγρότες, γιατί τα αγροτικά μας προϊόντα απευθύνονται σε αγορές που πραγματικά τα τελευταία χρόνια περνάνε μία οικονομική κρίση. Εμείς σαν θεσμικοί παράγοντες χρόνια τώρα αγωνιζόμαστε, και το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά, μέσα σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όντως τα χρόνια έχουν δυσκολέψει, οι παραγωγές πλήττονται τα τελευταία χρόνια από τις βροχοπτώσεις. Παλαιότερα το 2013 και το 2014 τις χάσαμε από τις χαλαζοπτώσεις, αλλά και οι τιμές δεν είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στην αγορά. Μετά από το εμπάρκο με τη Ρωσία, ξέρουμε όλοι ότι πάθαμε μία ταραχή και σαν οργανώσεις και σαν παραγωγή, και συνεχίζουμε να το βιώνουμε και τον τελευταίο καιρό. Εμείς πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Όταν και αφού έχουμε εμπιστοσύνη τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μπροστά και διαχειρίζονται τα πράγματα, όποιες και αν είναι οι συνθήκες, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και να ελπίζουμε ότι θα φέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια το έχουμε αποδείξει. Θέλω να πω ότι παλεύουμε όχι μόνο να φέρουμε ένα οικονομικό αποτέλεσμα για τον παραγωγό σε σχέση με την αξιοποίηση της παραγωγής του, αλλά παλεύουμε και με την κεντρική εξουσία να πετύχουμε πράγματα που έχουν να κάνουν με τον αγροτικό κόσμο, με την αγροτική παραγωγή, έτσι ώστε στο βαθμό που μπορούμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Και όντως είναι γεγονός ότι έχουμε άριστη και πάρα πολύ καλή συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας σε όλα τα επίπεδα. Αυτό το οποίο έχω πληροφορηθεί είναι ότι μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Φλεβάρι θα δοθούν οι αποζημιώσεις για το de minimis και ευελπιστούμε για παραπάνω πράγματα. Γιατί ήδη είμαστε σε συνομιλίες και για το φορολογικό και για το ασφαλιστικό, και βέβαια πάντα προσπαθούμε και παλεύουμε να αλλάξουμε και να πετύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα και για την αγροτική παραγωγή και για τους παραγωγούς μας. Δεν θέλω να κουράσω. Σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας και για τη συμμετοχή σας. Σας εύχομαι να περάσουμε όλοι καλά και να γλεντήσουμε έτσι όπως αρμόζει και έτσι όπως αξίζει στις περιστάσεις και στους καιρούς.